Διημέρου ταξίδι στις Βρυξέλλες πραγματοποίησαν τα μέλη της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας Αγίου Νικολάου, προσκεκλημένη του Ευρωβουλευτή κ. Γιώργου Χατζημαρκάκη, ενώ στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Άνοιξης του Δήμου Ηρακλείου θα δοθεί θεατρική παράσταση στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου την Κυριακή 18 Μαρτίου με την κωμωδία Ο Άι Βασίλης, η Νησκέτη Λέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, 6 με 8 Μαρτίου, ήμασταν προσκεκλημένοι του Ευρωβουλευτή κ. Χατζημαρκάκη στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Χατζημαρκάκης είχε έρθει το καλοκαίρι και είχε παρακολουθήσει την παράσταση που είχαμε ανεβάσει, την Αυλή των Θαυμάτων, εδώ πέρα στο ΡΕΞ που βρισκόμαστε. Του άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιάστηκε με το επίπεδο της ομάδας και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας και μας είπε ότι καλό θα ήταν αυτή η παράσταση να ανέβει στις Βρυξέλλες, να την καμαρώσουν και να τη δουν όλοι οι Έλληνες που δουλεύουν και βρίσκονται εκεί. Για καθαρά τεχνικούς λόγους και γραφειοκρατικούς δεν μπορούσαμε να στήσουμε το σκηνικό εντός του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά παρόλα αυτά η πρόσκληση εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ και έτσι ως καλεσμένη του κυρίου Χατζημαρκάκη κάναμε απλώς ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες και επισκεφτήκαμε το Ευρωκοινοβούλιο όπου συμμετείχαμε σε δύο ημερίδες που έγιναν εκεί πέρα. Η μία ημερίδα είχε να κάνει με τον εθελοντισμό και πώς αυτός μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας πολιτών. Εκεί ήμασταν και εμείς ομιλητές. Και η δεύτερη ημερίδα που παρακολουθήσαμε είχε να κάνει με τους τρόπους διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής στους Έλληνες εξωτερικού. Όσον αφορά το κλίμα, σας υποδέχτηκαν φιλικά? Ναι, εμείς κυρίως οι επαφές που είχαμε ήταν με Έλληνες που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με άλλους προσκεκλημένους του Ευρωβουλευτή από την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεταξύ των Ελλήνων υπάρχει μεγάλη σύμπνοια και κατανόηση. Η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι στο εξωτερικό μας βλέπουν κάπως καχύποπτα. Όχι πάντα ότι έχουν δίκιο, αλλά πρέπει να δεχτούμε και ότι έχουν και μία ενημέρωση και μία προπαγάνδα από τα δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία είναι πολύ αντίθετη ως προς την Ελλάδα. Όσον αφορά τις δράσεις της ομάδας, έχετε προγραμματίσει να δώσετε και άλλη παράσταση? Ναι, την Κυριακή που μας έρχεται στις 18 Μαρτίου θα δώσουμε μία παράσταση της προηγούμενης δουλειάς μας, ο Άι Βασίλης είναι Σκέτη Λέρα. Είχαμε παρουσιάσει στον Άγιο Νικόλα το Δεκέμβριο. Θα την παρουσιάσουμε στο Ηράκλειο, στο Θεατρικό Σταθμό, στις 9 το βράδυ. Και η παράσταση αυτή είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου για την Άνοιξη φέτος, που το γενικό πλαίσιο λέγεται Εκδηλώσεις της Άνοιξης. Και συμμετέχουμε κι εμείς με αυτή μας την παράσταση. Αυτή την εποχή είμαστε σε ένα στάδιο που συζητάμε για το τι θα κάνουμε. Και κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι που έρχεται θα ανεβάσουμε ένα παιδικό έργο που αν προλάβουμε θα το παρουσιάσουμε και στο παιδικό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό είναι το αρχικό μας σκεπτικό και από εκεί και πέρα θα δούμε στη συνέχεια τι θα παρουσιάσουμε του χρόνου το χειμώνα.